Παρουσία αρκετών φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού πραγματοποιήθηκε το Rally Sprint στα Κεράσια με το πλήρωμα των Περουλάκη Γιώργου, Σαρή Λευτέρη από τα Χανιά με Mitsubishi Lancer Evo και χρόνο 16-19-82 να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, ενώ το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν τα πληρώματα του ΑΟΚ Χακεπάκη Γιάννη Χαλκιαδάκη Αλέκου, επίσης με Mitsubishi Lancer Evo και χρόνο 16-19-95 και Νικολιδάκη Γιάννη Πετούση Μάνου με Πεζό 106S και χρόνο 16-51-84. Την F2 πρώτη ήταν η Νικολιδάκης Πετούσης με του Ζερβάκη Μιχάλη και Λιωδάκη Γιάννη με Πεζό 205 GTI και χρόνο 16-55-83 και Εξηράκη Μανώλη Βαφιάδη Θοδωρή με Πεζό 106S και χρόνο 17-28-71 να τους ακολουθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπόλοιπες κατηγορίες, την τριάδα της E2 αποτέλεσαν οι Περουλάκης Σαρής, Κακεπάκης Χαλκιαδάκης και Καζάνας Δημήτρης, Μακράκης Θοδωρής. Στις E3 τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Χαραλαμπίδης Ονίσιμος, Μαραγάκη Κατερίνα και Φραντζεσκάκης Δημήτρης, Κλαριδόπουλος Φραγκίσκος. Νικητές της E4 ήταν οι Ζερβάκης Λιωδάκης και Κοροβέζος Δημήτρης Μπουσούλης Μάκης. Η Νικολιδάκης Πετούσης ήταν πρώτη και στις E5 με τους Ξηράκη Βαφιάδη δεύτερους και Πόλια Μιχάλη Βραναγιάννη τρίτους. Τέλος, στις E6 την πρώτη θέση πήραν οι Πουλάκης Μιχάλης και Γιώργος, ενώ τους ακολούθησαν οι Παρθενιάδης Βαγγέλης Χατζάκης Κώστας και Παπαδουλής Μανώλης Ορφανάκης Χαρίλαος. Εδώ τα παιδιά, πώς το λένε, πολύ όμορφο, πολύ όμορφο, Έξι πληρώματα εγκατέλειψαν τον αγώνα που περιέλαμβανε τρεις ειδικές διαδρομές στα Κεράσια λόγω διαφόρων μηχανικών βλαβών και προβλημάτων. Ξεκινήσαμε το πρώτο σκέλος λίγο μουδιασμένα, γλιστρούσε πολύ και η διαδρομή και να βήκαμε επιφυλακτικά, πήγαμε σχετικά καλά πιστεύω. Στο δεύτερο κινηθήκαμε λίγο πιο γρήγορα. Στο τρίτο κάναμε τις ρυθμίσεις στο σέρβις που χρειαζόταν το αυτοκίνητο. Αλλάξαμε και λίγο τα λάστιχα που ήταν λίγο φθαρμένα. Επειδή ήταν μπροστά μας ο Κακεπάκης, είχε κάνει μια διαφορά, αλλά προσπαθήσαμε να πιέσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, 10 στα 10, και λέμε αν μας κάτσει, θα μας κάτσει και μπορεί να μειώσουμε τη διαφορά. Τελικά μας βγήκε το setup και οδηγήσαμε καλά και περάσαμε για πάρα πολύ μικρή διαφορά το Γιάννη, που οδήγησε και αυτός πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά το χαρήκαμε, ήταν ωραία. Πήραμε μια πρωτιά, κάποιοι αντίπαλοι αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα. Εμείς ευτυχώς, λόγω και του μηχανικού μας, είχαμε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Κάναμε ένα προβλημάτιστο αγώνα σε μια πάρα πολύ όμορφη ειδική διαδρομή και όλα πήγαν καλά και βγήκαμε πρώτοι. Πήγαμε συνοδηγός, πήγαμε αρκετά καλά σήμερα. Ήταν ο τελευταίος αγώνας του αγωνιστικού ομίλου Κρήτης για φέτος. Θέλω να επισημάνω τις τρεις νομίζω επιτυχίες που είναι ο μηχανικός μας, που χωρίς αυτόν και το φανοποιό μας, τον Πετρούσο, τον Παναγιώτη, το μηχανικό και το Στρίγκο, το Γιάννη, το φανοποιό, μας έχουν πάντα ένα αμάξι στημένο για να κερδίζει, θα το πω. Και επίσης αυτό που θέλω εγώ να πω, ότι ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός και ασφαλής, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον αθλητικό όμιλο Κρήτης για την πάρα πολύ καλή του διοργάνωση, και μακάρι να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα ώστε να περνάμε τόσο όμορφα και να μπορούμε να είμαστε τώρα εδώ και να χαιρόμαστε επιτυχίες ή αποτυχίες ή οτιδήποτε. Πήγαμε αρκετά καλά, δεύτερη θέση για εμάς για πολύ μικρή διαφορά. Το ευχαριστηθήκαμε, η οργάνωση ήταν άψογη. Μπράβο σε όλους, στον ΑΟΚ Κρήτης και σε όλους όσους βοηθήσανε για αυτή την οργάνωση. Κάνανε καταπληκτική δουλειά. Όλα κύλησαν ομαλά. Ένας πολύ καλός αγώνας, κινηθήκαμε πολύ γρήγορα. Στα δύο πρώτα σκέλη είμαστε μπροστά. Στο τρίτο είχαμε μια άτυχη στιγμή. Άξιοι αντίπαλοι τα παιδιά από τα Χανιά. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έτρεξαν στον αγώνα. Ήταν πολύ καλός αγώνας. Πολλοί κόσμος στην ειδική διαδρομή. Γενικά, ευχαριστήκαμε, ένα πολύ καλό αγώνα. Ήταν ο τελευταίος του ΑΟΚ Κρήτης. Συγχαρητήρια στα παιδιά που δουλέψανε.
και πάμε για το 19.